Αντώνη, να σας πω ότι μέχρι και πριν λίγη ώρα ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση της αστυνομίας. Έχουν γίνει περίπου 15 προσαγωγές ατόμων τα οποία διακινούσαν λαθρέα τσιγάρα, κυρίως στη Στουρνάρη και απέναντι στο ύψος που βρίσκεται η πλαϊνή είσοδος του Πολυτεχνείου. Τώρα, βέβαια, αυτές τις προσαγωγές και τους ελέγχους, σε αντίθεση με την χθεσινή επιχείρηση, τους έκαναν δυνάμεις των ΜΑΤ αλλά και της ομάδας ΔΕΛΤΑ. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί χθες υπήρξε, όπως προανέφερες, ο ξυλοδαρμός τριών αστυνομικών που ντρούσαν στο πλαίσιο της επιχείρησης Ξένιος Δίας. Δύο από αυτούς μεταφέρθηκαν με κατάγματα στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Και έτσι λοιπόν σήμερα αυτούς τους ελέγχους επομίστηκαν οι δυνάμεις των ΜΑΤ, κύριε. Μάλιστα.